Σε απόγνωση βρίσκονται πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί μείωση στο ενίκιο εξαιτίας των μέτρων του κορονοϊού. Η μεγάλη καθυστερή στην καταβολή της αποζημίωσης από το κράτος έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Μιχάλης Κακομανόλης, σύμβουλος ακίνητης περιουσίας, είναι ιδιοκτήτης επαγγελματικού ακινήτου και ταυτόχρονα ενοικιαστής στο γραφείο που χρησιμοποιεί ως έδρα. Εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή αδυνατώ να καλύψω τις υποχρεώσεις του γραφείου. Απ' τη μία δεν έχω δουλειά, απ' την άλλη δεν έχω έσοδα. Όταν δεν εισπράττω λοιπόν από το κράτος, όπως λέει ότι θα μου δώσει τα χρήματα αυτά, πώς εγώ θα τα απεξέλθω? Για τον Ιανουάριο έχει προβλεφθεί για τις κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή η αναστολή καταβολής του ενοικίου με τον ιδιοκτήτη να λαμβάνει το 80% του μισθώματος. Δηλαδή για ένα ενοίκιο 1.000 ευρώ θα λάβει 800. Με δεδομένο ότι υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 2 μηνών στην καταβολή από το κράτος του μέρους που έχει προβλεφθεί, οι ιδιοκτήτες αναρωτιούνται πότε εν τέλει θα λάβουν τα οφειλόμενα. Η ουσία του προβλήματος δεν είναι το πόσο, αλλά και πότε θα πάρει κανείς τα χρήματα που δικαιούται από το κράτος. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. Σύμφωνα με καταγγελίες ιδιοκτητών, υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις παταξίδων που εκμεταλλεύτηκαν το κενό στο σύστημα για να πληρώσουν μικρότερο ενοίκιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μόνο για την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 70.000 τέτοιες περιπτώσεις. Αυτοί δηλώνουν στον ιδιοκτήτη ότι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες πληττόμενων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και προσπαθούν να γλιτώσουν ενοίκια. Όπως επίσης και ψεύτικες δηλώσεις ενοικιαστών που κόβουν το ενίκιο δηλώνοντας ότι δικαιούνται ενώ δεν το δικαιούνται. Η αποζημίωση των ιδιοκτητών για τον Ιανουάριο αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να καταβληθεί από το κράτος εντός Μαρτίου.